meet the day after the Greek referendum, and I would like to thank. Υπάρχει ή θέλω να ευχαριστήσω την Άγγελα Μέρκελ μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα που είναι εδώ. Σημειώσαμε το αποτέλεσμα και σεβόμαστε τον ψήφο των Ελλήνων, επειδή η Ευρώπη είναι δημοκρατία. Επίσης πήραμε το μήνυμα όλων των δημοκρατικών κομμάτων και θέλουμε να επιβεβαιώσουμε όλοι μαζί την επιθυμία μας να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Η πόρτα είναι ανοιχτή για διαπραγματεύσεις και πλέον είναι στα χέρια της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα να κάνει σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις. Οπότε αυτή η επιθυμία μας να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ να γίνει πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο. Η Ευρωζώνη έχει κανόνες. Γι' αυτό έχουμε μία σύνοδο κορυφής την Τρίτη και θα πούμε την απόφασή μας βάσει των προτάσεων που θα καταθέσει η Ελλάδα. Πρέπει όμως να τονίσω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είναι επίγον για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι επίσης ένα θέμα αξιοπιστίας και θα έλεγα και αξιοπρέπειας. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την ευθύνη. Δεν είναι μόνο μια οικονομική κατασκευή. Η Ευρώπη είναι ένα σύνολο βασισμένο σε αξίες. Είναι μια ιδέα, μια παγκόσμια ιδέα, όχι μόνο για την Ήπειρό μας. Μια ιδέα βασισμένη στην ελευθερία και στο σεβασμό. Σε αυτή την Ευρώπη υπάρχει χώρος για αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι παντού στην Ευρώπη και πρέπει να αυξηθεί κιόλας. Αλλά υπάρχει και ευθύνη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη και την αλληλεγγύη. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την Άγγελα που ήρθε εδώ και της δίνω το λόγο. Τώρα μιλάει η Άγγελα Μέρκελ. Χαίρομαι που είμαι εδώ στο Παρίσι και να σας πω ότι σέβομαι την απόφαση του ελληνικού λαού, σεβόμαστε το δημοψήφισμα. Η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη χώρα, δημοκρατική, και τώρα πρέπει να δράσουμε αναλόγως. Όμως, είναι ένα ερώτημα και το τι οι άλλες 18 χώρες της Ευρωζώνης σκέφτονται. Τι πιστεύουν? Είμαστε ευγνώμονες που συμμεριζόμαστε τις απόψεις ήδη με τη Γαλλία. Η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή και θα υπάρξει αύριο μία συνάντηση των επικεφαλής των κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωζώνης και οι όροι για την διαπραγμάτευση θα είναι βάση του προγράμματος του ESM. Θέλουμε να ακούσουμε τι έχει να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τι πιστεύει για το μέλλον, για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και ελπίζουμε ότι αυτή την εβδομάδα οι προτάσεις θα μπουν στο τραπέζι ώστε να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε την κατάσταση και να λύσουμε το θέμα, να δούμε που βρισκόμαστε, ποιες είναι οι αρχές. Γιατί χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, ευχόμαστε να υπάρξει αλληλεγγύη, τη μοιραζόμαστε την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Η τελευταία προσφορά ήταν πολύ γενναιόδορη, η τελευταία προσφορά που κάναμε, όμως η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει να έχει μία γλώσσα. Είχαμε προβλήματα, ανέφερε το πρόβλημα των μεταναστών. Θα συναντηθούμε για να δούμε και τις απόψεις των άλλων 18 χωρών. Αυτή είναι η δημοκρατία που μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε αλληλεγγύη, έχουμε ένα κοινό νόμισμα και θέλουμε να το διατηρήσουμε.
Και γι' αυτό χρειαζόμαστε υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ.